Κρήτη σήμερα χωρίς σύνδεση με ξεχωριστές τοποθεσίες στο εξωτερικό και ξεχωριστά μέρη δεν υπάρχει. Όπως βλέπετε εδώ στο βίντεο με τη βοήθεια του συναδέλφου σκηνοθέτη του Δημήτρη του Φραγιαδουλάκη, έφυγε το πλάνο βρε Δημήτρη, μόλις το είπα, έφυγε η ταμπέλα εκεί που γράφει Μπελογιάννης. Μπράβο. Μπελογιάννης λοιπόν, ένα ελληνικό χωριό στην περιοχή της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη, Ευισπανού. Με συμπληρώνει, αυτή έκλεισε το θέμα, η συνάδελφος. Εκεί θα συνομιλήσουμε, ζωντανή σύνδεση. Πάμε λίγο να δούμε με ποια θα συνομιλήσουμε. Είναι η κυρία Ευτυχία Κοτσολάρη. Κυρία Κοτσολάρη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά από Ελλάδα, από Κρήτη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ, να είστε καλά επίσης. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά από το Μπελογιάννη. Υπάρχει λοιπόν εκεί στη Βουδαπέστη χωριό Μπελογιάννης. Είμαστε περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά από τη Βουδαπέστη, δηλαδή είμαστε έξω από τη Βουδαπέστη, 50 χιλιόμετρα. Και υπάρχει χωριό με ελληνικό επώνυμο. Ναι, ναι, όπως λέτε, ναι, όντως. Ναι. Βέβαια, εγώ να συμπληρώσω και να πω ότι είστε δασκάλα του δίγλωσσου του Δημοτικού Σχολείου εκεί, στον Νίκος Μπελογιάννης, στο χωριό. Σωστά? Ναι, ναι, σωστά. Εδώ και περίπου 8 χρόνια εργάζομαι στο σχολείο και προσπαθούμε να διδάσκουμε την ελληνική γλώσσα, να κρατούμε την κληρονομιά των παππούδων μας, να δώσουμε την επόμενη γενιά. Είστε Ελληνίδα τρίτης γενιάς, σωστά? Ναι, ναι, εδώ γεννήθηκα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε γεννηθεί εκεί. Αν ναι. Γυρίσουμε έτσι τα χρόνια πίσω, η καταγωγή σας από Ελλάδα, από ποιο μέρος είναι? Από την Ήπειρο, από Γρεβενά και Καστοριά. Από Καλυβρίστη, δεν ξέρω αν ξέρετε, αλλά ναι. Επισκέπτεστε την Ελλάδα? Ναι, πολύ συχνά έχουμε συγγενείς. Όλοι οι συγγενείς επέστρεψαν στην Ελλάδα, μόνο η οικογένεια μου έμεινε εδώ. Μάλιστα. Όταν άνοιξαν τα σύνορα το 81. Προτείνω να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Νίκος Μπελογιάννης, πώς προέκυψε? Θέλω λίγο να μας βάλετε στο σκηνικό, σε αυτό το όμορφο μοσαϊκό της ιστορίας του συγκεκριμένου χωριού. Ναι. Με το εμφύλιο πόλεμο που έγινε το 1948-49, πολλοί αναγκάστηκαν να αποφύγουν από την Ελλάδα και έγιναν μετανάστες. Και οι παππούδες μας από την Ήπειρο αναγκάστηκαν να φύγουν και σταμάτησαν στην Ουγγαρία. Και αποφάσισε εκείνη την εποχή το κράτος ότι εδώ είναι ένα κομμάτι ελληνικό, που ζουν Έλληνες. Ναι, και να κτίσετε ένα χωριό όπου αν χρειάζεται τόσο χρόνο να μείνετε και μετά αν θέλετε να επιστρέψετε στην Ελλάδα. Και έτσι χτίστηκε το χωριό το 1950 και ονομάζονταν τότε μόνο και το ελληνικό χωριό. Και όταν εκτελέστηκε ο Νίκος Μπελογιάννης, μετά αποφάσισαν να δώσουν προς τιμή του το όνομα Νίκος Μπελογιάννης στο χωριό. Και δεν ξέρω αν βλέπετε, τώρα να σας δείξω, έχουμε εδώ στην πλατεία μας ένα ανάγλυφο για τον Νίκο Μπελογιάννη. Βέβαια. Που δημιουργήθηκε από το Μακρύ Αγαμέμνον το 1952, μετά που εκτελέστηκε το 30 Μαρτίου ο Νίκος Μπελογιάννης και τον Απρίλιο, νομίζω, το σχεδίασε και το... Έχουμε σκοτάδι εδώ στην Ουγγαρία τώρα με το χειμώνα, αλλά... Και εδώ σκοτάδι έχουμε. και εδώ νύχτα είναι. Ναι, ναι, στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν φαίνεται κάτι, αλλά... Ναι, έχουμε... Βέβαια. Εδώ γράφει 1915 και 52. Και 52. Αλλά δεν φαίνεται. Βέβαια. Για πείτε μου λίγο, εκεί στην περιοχή τώρα, πόσους κατοίκους έχει το χωριό Νίκος Μπελογιάννης τώρα στην Ουγγαρία? Ναι, περίπου 1.200 και 30% έχουν ελληνική καταγωγή. Ελληνική καταγωγή ελληνικά. Σημαίνει μιλάνε και ελληνικά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μιλάνε ελληνικά, 30% των κατοίκων Έλληνες. Η καθημερινότητα, τα ήθη, οι συνήθειες... Η ιδιοσυγκρασία είναι ελληνική? Ναι, τα κρατούμε όλα. Επειδή το σχολείο είναι κρατικό δίγλωσσο, κρατούμε και τα ήθη και τα έθιμα με τα παιδιά.
κάθε χρόνο γιορτάζουμε τις εθνικές γιορτές, έχουμε Τσιχνοπέμπτη, απ' όλα. Για πείτε μου λίγο, εκεί οι μόνιμοι, οι Ούγγροι, πώς σας αντιμετωπίζουν? Από παλιά και οι παππούδες μας είπαν ότι ήταν πολύ φιλοξενοί. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις, λατρούν την Ελλάδα, λατρεύουν τους Έλληνες. Δηλαδή, οι Ούγγροι είναι πολύ φιλέλληνες και έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Μάλιστα. Οπότε, σε αρμονία κατά κάποιο τρόπο η συμβίωση και η καθημερινότητα των Ελλήνων με τους Ούγγρους. Ναι. Μερικά παιδιά με ουγγρική καταγωγή από την περιοχή, για το λόγο μόνο αυτό έρχονται στο σχολείο μας να μαθαίνουν ελληνικά. Γιατί τους αρέσει ο πολιτισμός, η Ελλάδα, η γλώσσα και γι' αυτό έρχονται τα παιδιά. Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο, εκεί τώρα στην περιοχή, ξέρετε, βιώνουμε μια κατάσταση με κορονοϊό, με πανδημία. Εκεί με κρούσματα, πώς πηγαίνετε? Δυστυχώς είχαμε και ο πρώην δήμαρχος μας ήταν... δυστυχώς πέθανε πριν περίπου το Νοέμβρη. Και εγώ ήμουν πολύ άρρωστη και η οικογένειά μου, αλλά όπως περνάει ο χρόνος, εντάξει, το αντιμετωπίζουμε. Αλλά δυστυχώς ο πρώην δήμαρχος μας πέθανε. Και ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Ήταν ο ένας από τους Έλληνες που έζησαν που έφυγαν από την Ελλάδα. Ήταν 8 χρονών και ήξερε όλη την ιστορία. Πάντοτε όταν ήρθαν τουρίστες, δημοσιογράφοι, ερχόταν και τους έλεγε ότι πώς πέρασε, πώς ήρθαν στην Ουγγαρία. Για πείτε μου λίγο, βέβαια. Για πείτε μου λίγο, περιοριστικά μέτρα εκεί στην περιοχή υπάρχουν? Τα μέτρα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να μειωθούν τα κρούσματα, ποια είναι? Εγώ δεν βλέπω άνθρωπο, βέβαια, από πίσω σας. Δεν κυκλοφορεί κανείς. Ναι. Αλλά μετά από τις 8 απαγορεύεται η έξοδος, δηλαδή δεν μπορούμε να βγούμε μετά από τις 8 η ώρα. Δηλαδή, εδώ βέβαια στο χωριό δεν είναι υποχρεωτικό να φορέσουμε μάσκες και στο σχολείο δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά στη Βουδαπέστη, στις μεγάλες πόλεις απαγορεύεται να κυκλοφορούν χωρίς μάσκες. Απαγορεύεται. Όλα είναι κλειστά. Τα σχολεία, είστε και εκπαιδευτικός, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά? Το δημοτικό σχολείο, ναι, και το νηπιαγωγείο, από λύκειο και παραπάνω είναι κλειστά και μετά από τις 11 Ιανουαρίου θα ανοίξουν μόνο το λύκειο και δεν νομίζω να ανοίξει το πανεπιστήμιο. Νομίζω θα παραμείνει κλειστό. Για να σας πω πάλι στην εκπαιδευτική διαδικασία εκεί των Ελλήνων, τα μικρά παιδιά ζητούν να μάθουν λεπτομέρειες για την ιστορία της χώρας τους, για την καταγωγή τους. Με λαχτάρα, τι σας ζητούν περισσότερο? Βέβαια, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά τα ήθη και τα έθιμα πολύ, πολύ τους αρέσουν. Ειδικά τα κάλαντα. Και ο πολιτισμός πολύ τους αρέσει. Η μυθολογία περισσότερα, η μυθολογία, η μουσική. Πολύ τους αρέσει να... Επειδή έχουμε και στο σχολείο μουσική, ελληνική μουσική, υποχρεωτική, δεν σας είπα ότι έχουμε 10 μαθήματα την εβδομάδα ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας, μουσική, ζωγραφική και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Λίγο δυσκολευόμαστε με τη γλώσσα γιατί είναι πολύ δύσκολη για τα παιδιά, αλλά προσπαθούμε. Βέβαια, είστε τρίτης γενιάς, μία Ελληνίδα βέβαια τρίτης γενιάς που έχει μεγαλώσει στην Ουγγαρία. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω τι σας λείπει περισσότερο. Δηλαδή, κάποιος ρωτάει την ευτυχία, σας μιλάω και στον Ενικό, αν μου επιτρέπετε, ρωτάει την ευτυχία. Ευτυχία, αν ήσουν στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που θα έκανες, ποιο θα ήταν? Εγώ ήμουν ένα χρόνο στα Γιάννενα, σπούδαζα με υποτροφία και μου λείπει πάρα πολύ ότι εκεί το όνομα ευτυχία είναι κανονικό. Εδώ στην Ουγγαρία, αν ακούν ότι πώς ονομάζεσαι ευτυχία και με βλέπουν ότι Παναγία μου, τι όνομα είναι αυτό και από πού είστε, και στην Ελλάδα είναι ένα κανονικό όνομα και τίποτα, κάτι
παράξενο πράγμα. Εντάξει, η έννοια και ο ορισμός της ευτυχίας βέβαια είναι πολύπλευρη και διαφορετική και έχει και άλλες προεκτάσεις, οπότε είστε και τυχεροί, πρέπει να εξηγήσετε εκεί στους Ούγγρους. Δεν είναι απλά ένα όνομα. Ναι. Θέλω λίγο από εκεί, από το μακρινό εκεί χωριό, τον Νίκος Μπελογιάννης, να στείλετε ένα μήνυμα στους Έλληνες που σας παρακολουθούν και μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή μέσα από την τηλεόρασή τους. Στέλνω το μήνυμα να είμαστε ευτυχισμένοι με υγεία, πολύ μεγάλη υγεία, να κρατιόμαστε ακόμα λίγο, ελπίζω να περάσει αυτή η περίοδος και ελπίζω να ανοίξουν τα σύνορα και να ξαναβρεθούμε με τους Έλληνες, με τους συγγενείς μας από μακριά. Και χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Βρισκόσασταν κάθε χρόνο στην Ελλάδα? Προγραμματίζατε κάθε χρόνο να έρχεστε στη χώρα μας? Ναι, και οι συγγενείς μας επισκεφτόταν. Ένας φίλος μας τώρα που ήρθε το καλοκαίρι αναγκάστηκε να μείνει. Δηλαδή δεν υπάρχαν αεροπλάνα και δεν μπόρεσε να φύγει για τα Χριστούγεννα. Κλείστηκε εδώ στο χωριό. Είναι δύσκολα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ βέβαια καλή χρονιά, χρόνια πολλά και με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι πολύ όμορφα τα συναισθήματα τα οποία μας προκαλείτε αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε. Χρόνια πολλά, γεια σας. Να είστε καλά, κυρία Κοτσολάρη.